Ραδιοθήβα 97,5. Νομίζω ότι ήταν η υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας και εμείς στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία που είμαστε σαν χώρα εξαιτίας της καταστάσεως και της πανδημίας. Και επειδή υπάρχει ζήτημα στο θέμα της πρόσβασης στα νοσοκομεία όσον αφορά τους εθελοντές αιμοδότες, αποφασίσαμε και εμείς σαν δημοσίευμα να κάνουμε το κάλεσμα αυτό για να συμμετέχουμε σε μια εθελοντική αιμοδοσία. Νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα και είναι μια πράξη της αλληλεγγύης για τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπό μας. Και θέλω πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σήμερα και φυσικά και τον Ερυθρό Σταυρό που ήταν από τους προτεργάτες και τον Ιατρικό Σύλλογο και γενικά όλους τους φορείς της πόλης μας και φυσικά και το νοσοκομείο της Λιβαδιάς. Και νομίζω ότι επειδή ο κόσμος δεν θα μπορέσουμε να πάρουν να δώσουν όλοι οι αίμα αυτοί που ήρθαν σήμερα, θα το επαναλάβουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα βγει αμέσως τις επόμενες μέρες ανακοίνωση για το πότε θα γίνει ξανά μια δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Περιφερειακό Τμήμα Θηβών, συμμετέχει στο κάλεσμα του Δήμου Θηβαίων για την εθελοντική αιμοδοσία, διότι οι ανάγκες της χώρας μας είναι πλέον επιτακτικές στο αίμα. Συμμετέχουμε με τις εθελόντριες νοσηλεύτριες, μαζί με τους άλλους φορείς που συνδιοργανώνουν την σημερινή εθελοντική αιμοδοσία, το έργατο Υπαλληλικό Κέντρο, την Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Αγίου Νικολάου, το Δικηγορικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Θηβών. Γιατί έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι είμαστε δίπλα στον άνθρωπο, δίπλα στην κρίση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε ανάγκη που έχει ο ελληνικός λαός για παροχή βοήθειας. Σήμερα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για συλλογή αίματος. Τα αποθέματα έχουν στερέψει στην Ελλάδα λόγω της γρίπης που είχαμε πριν από 2 μήνες. Του κορονοϊού τώρα δεν υπάρχει αίμα καθόλου. Τα παιδιά στον Πέδων και όλοι οι άρρωστοι συνάνθρωποι μας χρειάζονται τη βοήθειά μας. Δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή, χαρίζουμε ζωή. Η προσέλευση είναι μεγάλη. Πιθανόν να γίνει και δεύτερη προσπάθεια συλλογής αίματος στη Θήβα, γιατί η προσέλευση είναι μεγάλη και δεν προλαβαίνουμε το συνεργείο εδώ να πάρει αίμα. Ο Δήμος Θηβαίων σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδιάς και άλλους φορείς του Δήμου μας, όπως το Δικηγορικό Σύλλογο Θηβών, τον Ιατρικό Σύλλογο Θηβών, διοργανώνουν αυτή τη μέρα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε προσφορά, να προσφέρουμε αυτό το δώρο ζωής, αίμα για όλους. Τους Έλληνες στα δύσκολα πραγματικά δεν τους φοβάμαι και κάνουμε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε τα αποθέματα αίματος, τα οποία τα έχει τόσο πολύ ανάγκη οι πολίτες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που προσήλθε. Καλημέρα. Ως ομάδα αιμοδοτών Θήβας δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από αυτήν την εθελοντική αιμοδοσία. Ξέρουμε ότι οι ανάγκες αίμα, άσχετα από την υγειονομική κρίση που ζούμε, είναι μεγάλες. Χρειάζονται τα παιδιά που μεταγγίζονται γιατί λόγω μεσογειακής αναιμίας, γίνονται χειρουργία, υπάρχουν ατυχήματα και το αίμα χρειάζεται. Με δεδομένο ότι τα νοσοκομεία δεν κάνουν αιμοδοσίες, αλλά και οι ομαδικές αιμοδοσίες έχουν ματαιωθεί και ξέροντας τις ανάγκες που υπάρχει σε αίμα, αποφασίσαμε ο Δήμος της Θήβας μπροστά και οι φορείς της πόλης να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και χαίρομαι γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας και μάλιστα πολλοί είναι για πρώτη φορά που έρχονται να δώσουν αίμα, συμμετείχαν και αναγκαστήκαμε μάλιστα να διώξουμε και κόσμο γιατί υπήρχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή αλλά και λόγω των μέτρων προφύλαξης και ασφάλειας που πρέπει να παίρνετε για λόγω του κοροναϊού. Και είπαμε ότι θα οργανώσουμε μελλοντικά και άμεσα και άλλη μια αιμοδοσία αφού υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα από τους συμπολίτες μας. Να είστε καλά.